εθνική οδό Αμφίπολης Καβάλας για ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένα 43χρονο σημεδαπός συγκρούστηκε με τοπικά με δημόσιας χρήσης φορτηγό ρημουλκό με τα ρημουλκούμενο που οδηγούσε 38χρονο σημεδαπός. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 43χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας Καβάλας. Συνελήφθησαν στον νόμο Καβάλας από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ελευθερούπολης και του αστυνομικού σταθμού Ορφανίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας ένας 34χρονος σημεδαπός και μία 40χρονη αλλοδαπή υπηκός Ρωσίας κατηγορούμενη για απόπειρα κλοπής που διαπράχθηκε σε αγροτεμάχιο σε χωριό της Καβάλας. Ειδικότερα οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τους δράστες διότι λίγη ώρα νωρίτερα επιβαίνοντας σε ένα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο μετέβησαν σε αγροτεμάχιο στη Γαλλίψο Καβάλας όπου αποβιράθηκαν να αφαιρέσουν ένα μετασχηματιστή ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΔΕ. Στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν 5 διαρρηκτικά εργαλεία, 2 φακοί, 2 ζευγάρια γάντια, τα οποία και κατασχέθηκαν. Επίσης κατασχέθηκε και το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο των δραστών. Σημειώνεται ότι η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει σε βάρος 34χρονου παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς τον οδηγούσε το παραπάνω όχημα χωρίς να κατέχει άδεια ικανότητας οδήγησης. Επισημαίνεται ότι ο 34χρονος είχε απασχολήσει επανειλημμένα κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για κλοπές. Οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα πρωτοδικών Καβάλας, ενώ την προανάκριση διενεργεί ο αστυνομικός σταθμός Ορφανίου Καβάλας.